Και αυτές οι 2.000 συμμετοχές λένε πολλά για τους ευρύτες, λένε πολλά για τη στήριξη του κόσμου, όχι μόνο για τους ευρύτες, για όλη την Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία που στηρίζει αυτόν τον αγώνα, αλλά και ανθρώπους από το εξωτερικό, καθώς έχουμε πολλούς ντροπείς από το εξωτερικό. Υπενθυμίζουμε πως πριν λίγο στα 10 χιλιόμετρα η Κάρμεν Μπαλάν από τη Ρουμανία κατέκτησε την τρίτη θέση στις γυναίκες. Παρακαλούμε τους επισήμους, κύριε Δήμαρχε, κύριε Ζαβούγη, τους υπόλοιπους να ανέβουν εδώ πάνω στην εξέδρα για να έχουμε κάποιες σύντομες δηλώσεις πριν από την έναρξη των αγώνων, του αγώνα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έρχομαι για καλό σκοπό. Τρέξαμε μάλλον και πήγαμε σε λίγο. Νωρίτερα συνεχίσουμε τρέμι να παίξουμε και αργότερα με τα παιδικά τα χρήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Είναι ιδιαίτερος συγκινητική από όλη την Ελλάδα, από όλα τα Βαλκάνια. Έχουμε κόσμο, ο οποίος αποδεικνύει ότι μπορεί να συνεισφέρει και με την αθλητική συμμετοχή αλλά και με το υστέρι μάλλον τον Απολλώτη, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη δοκιμασία που πέρασε εδώ η περιοχή μας, ο τόπος μας από τις πυρκαγιές του Αυγούστου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους συμμετέχουν στην διεκπαιρέωση αυτού του προγράφου του δρόμου του Ιδανικού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εθελοντές που είναι πάρα πολύ για την φετινή χρονιά. Ευχαριστούμε ιδιαίτερως και τον ΣΕΚΑ στην πρόεδρό του Παστελήφη εδώ, που μετά από πολύ καιρό είναι παρούσα, είναι παρόντες. Όλοι που θα στηρίξουν και αυτή την πολύ μεγάλη, σπουδαία αθλητική διοργάνωση που ανέλαβε και ενημερώνει την επιτυχία κάθε χρόνο του Ιωσαντζανούπολη. Βελτιωνόμαστε, συγκεντρούμε χώρους αθλητικούς, δημιουργούμε νέες υποδομές, χαιρόμαστε όχι μόνο από τους πρωταθλητές και τους αθλητές και τον βασικό αθλητισμό που σήμερα αποδεικνύεται από τη μεγάλη και πλούσια συμμετοχή τόσο συμμετοχή στους αθλητές που θα τις πάντρες παρά τα αθλητικά δεδομένα του πρώτου του Ιωσαντζανούπολη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή και την όλη υποστήριξη. Όσο και εσείς τελικές ευχές, να ευχηθώ σε όλους σας καλό αγώνα. Σας ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε σε αυτόν τον αγώνα που έχει καλό σκοπό. Καλή επιτυχία και ξεκινάμε. Και δύο λόγια από τον πρόεδρο της ΑΣΕ, στους τοπικούς παράγοντες, στους θερμοτές και όλους όσους συμμετέχουν εθελοντικά εδώ για να διοργανωθεί αυτός ο λαϊκός αγώνας. Καλή επιτυχία σε όλους που συμμετέχουν. Να είστε καλά. Και τώρα είμαστε 4 λεπτά πριν την έναρξη των 5 χιλιόμετρων στο Ράγκ της Αλεξανδρούπολης 2023. Σε 4 λεπτά θα δοθεί η εκκίνηση. Να πούμε άλλη μια φορά ότι έχουμε όλα τα ρεκόρ. Έχουμε το ρεκόρ όλο το Grand Prix έχει γίνει εδώ. Έχουμε καινούριο ρεκόρ σήμερα. Σωστά κύριε Μπουρδόλη. Αυτό το ρεκόρ που αναφέρεται είναι τη Σόνια Τσεκίνη που έχει γίνει εδώ όλο το ρεκόρ, όλο το Grand Prix στη χώρα. Η Σόνια Τσεκίνη το έχει κάνει στην Αλεξανδρούπολη και σήμερα ο Στέφανος Διαρχίδης έκανε ρεκόρ Αλεξανδρούπολης όλο το ρεκόρ και δεύτερο ρεκόρ στην ιστορία όλων των Grand Prix της Ελλάδας. Ένα ζεστό χειροκρότημα για τα παιδιά που τρέξαν κάναν τα ρεκόρ και ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα ρεκόρ που θα ετοιμάσετε. Θα κάνετε εσείς και λίγο. Επίσης πρέπει να πούμε ότι το ένα το Grand Prix Αλεξανδρούπολης είναι από τα πιο πετυχημένα σε όλη την Ελλάδα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό αφού έχουμε την καλύτερη διαδρομή, τους καλύτερους εθελοντές, τους καλύτερους δημότες και όλους τους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται εδώ για να τρέξουμε. Και πολύ σημαντικό σήμερα που είχαμε το show out να πούμε για άλλη μια φορά. Εξαντλήθηκαν όλες οι συμμετοχές. Οπότε είχαμε εκείνες 500 συμμετοχές,
και πάρα πολύ μεγάλη θέση στον κόσμο να τρέξει. Αντί να τρέξει τόσο χρόνο, θα τρέξει. Γι' αυτό φτάσαμε στις 2.000 και τους εμπλέον. Ευχαριστούμε τον αντίπαλο πολιτισμού και αθλητισμού, τον κύριο Βουδόλη. Πολύ κοντά στην έναρξη του αγώνα. 2 λεπτά ακόμα. Όλοι οι προμήσεις είναι έτοιμοι, μας βοηθήσουν 2 λεπτά ακόμα για την διοργάνωση του ΣΕΓΑΣ και στην διοργάνωση από το Δήμο Αλεξανδρούπολης στην Ελληνική Ενότητα Εύρου. Μεγάλος χορηγός, η Εύρου Ασφαλιστική, ένα το ράγκι της Αλεξανδρούπολης. Τρέχουμε φέτος για τους πυρόπιτους του Εύρου. Η περιοχή μας πήγε από τις καταστροφικές πυρκαγιές και ο ΣΕΓΑΣ έκανε αποδεκτή την πρόταση του Δήμου Αλεξανδρούπολης της περιφέρειας για να συγκεντρωθούν όλα τα έσοδα και να δοθούν στους πυρόπιτους του Εύρου. Είναι πάρα πολύ συγκινητική η συμμετοχή όλου του κόσμου. 2.000 άτομα τρέχουν σήμερα, 1.000 εδώ στα 5 χιλιόμετρα, 1.000 άτομα θα τρέξουν τώρα μπροστά σας στα 5 χιλιόμετρα. Ένα γύρο να θυμίσουμε ότι κάνουν οι δρομοί στα 5 χιλιόμετρα.